πώς πρέπει να μεγαλώσει πάτερ μία μάνα το παιδί της? Πρέπει κάθε μάνα το μεγαλώνει το παιδί της με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με πολύ τρυφερότητα, να του δείχνει τον δρόμο της πνευματικής ευγένειας, να του λέει ότι το παιδί αυτό είναι παιδί του Θεού, ότι αυτή η ίδια έδωσε στο παιδί της το σώμα για να μεγαλώσει, αλλά την ψυχή την έδωσε ο ίδιος ο Θεός και ότι είναι βασιλόπουλο, γιατί ο Θεός Πατέρας είναι ο βασιλιάς του κόσμου και το παιδί της είναι το βασιλόπουλο. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να μην αφήνει ποτέ το παιδί να ξεχάσει τη βασιλική του καταγωγή, ότι δηλαδή προέρχεται από τον βασιλιά Θεό Πατέρα. Για να το πετύχει όμως αυτό η μάνα, πρέπει να παίξει σωστά τον ρόλο που της έδωσε ο Θεός σαν θεϊκή παραμάνα. Τι εννοείτε όταν λέτε θεϊκή παραμάνα? Θεϊκή παραμάνα σημαίνει αυτό που λέει ο όρος. Παραμάνα τι είναι? Είναι η γυναίκα εκείνη που επιστρατεύει ένας γονιός για να βοηθήσει στην ανατροφή του παιδίου του. Έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ όμως λέμε θεϊκή παραμάνα. Γιατί? Γιατί αυτός που έχει επιστρατεύσει τη μάνα τώρα και τον πατέρα, κυρίως τη μάνα, είναι ο ίδιος ο Θεός Βασιλιάς. Οπότε αυτή η γυναίκα, εσύ δηλαδή, η μάνα που γέννησε το παιδί, πρέπει να νιώθει ότι ο Θεός της έδωσε αυτό τον υπέροχο ρόλο να μεγαλώσει το ίδιο το παιδί του Θεού. Σαν θεϊκή παραμάνα δεν πρέπει να λέει τα δικά της λόγια, αλλά να λέει τα λόγια του Θεού Πατέρα. Δηλαδή να μεταφέρει στο παιδί τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος ο Θεός να μεγαλώσει το παιδί του. Να μεγαλώσει με αγάπη αυτό που είναι ο ίδιος ο Θεός Πατέρας του, να το μεγαλώσει με την εσπλαχνικότητα προς όλο τον κόσμο, αυτό που είναι ο Θεός Πατέρας του, να το μεγαλώσει με την ευγένεια, αυτό που είναι ο Θεός Πατέρας του, να το μεγαλώσει δηλαδή όπως θα ήθελε ένας βασιλιάς το βασιλόπουλό του. Όταν αυτό η μάνα δεν το ξεχάσει, τότε αυτή η μάνα θα βραβευτεί πολύ από τον ίδιο τον Θεό. Αν όμως εκμεταλλευτεί, θα μπορώ να πω, αυτό το δώρο που της έδωσε ο Θεός σαν θεϊκή παραμάνα και μεταφέρει στο παιδί αυτά που ίδια θέλει, σύμφωνα με τις δικές της νοοτροπίες και με τα κακά της θέλω, τότε αυτό το παιδί δεν θα γίνει καθόλου καλό, θα γίνει κακό. Και το παιδί αυτό θα εξελιχθεί σε ένα παιδί που δεν θα κάνει μόνο κακό στον εαυτό του, αλλά θα κάνει κακό και στους άλλους. Και τότε να ξέρετε ότι αυτός ο γονιός, αυτή η μάνα, πολύ θα πληγωθεί όταν θα ακούσει από τον ίδιο τον Θεό να της πει ότι δεν ήσουν καθόλου καλή θεϊκή παραμάνα. Δεν ήσουν καθόλου καλή μάνα. Θεϊκή παραμάνα είναι ένα δώρο πολύ μεγάλο που το χαρίζει ο Θεός στις μάνες. Γιατί κάθε μάνα είναι μια εικόνα της μητρικής αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει σαν θεϊκή παραμάνα να μεταφέρει στο παιδί την αγάπη, την τρυφερότητα, τη στοργή που ο Θεός μέσα από την ψυχή της μανούλας του θα μπαίνει στην καρδιά του παιδιού της. Είναι πολύ βασικό λοιπόν η θεϊκή παραμάνα να ξέρει το θέλημα του Θεού και να το μεταφέρει με πολύ γλυκύτητα, τρυφερότητα, σεμνότητα, και αυτό ο Θεός θα το δει και θα τη βραβεύσει. Αν σήμερα έχουμε καλά παιδιά, οφείλεται πολύ στις γλυκές μανάδες που έπαιξαν σωστά το ρόλο τους σαν θεϊκές παραμάνες. Σας το εύχομαι αυτό, μανάδες όλου του κόσμου, να γίνετε πολύ γλυκές θεϊκές παραμάνες και να ποτίσετε την καρδιά του παιδιού σας με την εικόνα την πραγματική που ο Θεός ο ίδιος θα σας βάλει από την καρδούλα σας να τη μεταφέρετε στο παιδί σας. Σαν το νερό που βγαίνει μέσα από τα έγκατα της γης, έτσι και εσείς να μεταφέρετε το λόγο του Θεού, της αγάπης του Θεού, μέσα από τα έγκατα της καρδούλας σας στο παιδί σας. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ό,τι θα μεταφέρετε στο παιδί σας, θα το μεταφέρει εκείνο σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται εδώ να πάρουν νεράκι και να δοσιστούν από αυτή την πηγή? Εύχομαι λοιπόν το παιδί σας να γίνει πηγή χαράς, ειρήνης σε όλους τους ανθρώπους που θα βρίσκεται μαζί τους. Και να έρθει την Παναγίτσα μας, που ήταν η πιο γλυκιά μάνα του κόσμου, που ήταν η τέλεια θεϊκή παραμάνα, να σας διδάξει τον τρόπο πώς να γίνετε κι εσείς γλυκές θεϊκές παραμάνες του Βασιλιά μας Ιησού.